Με χαρά θα δώσω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιάννη Ορφανό, που έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα συνεχίσει να είναι ο νέος προπονητής του Βολεϊκού Ηρακλή. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και εκμεταλλεύομαι το παράδειγμα για να πω. Καλός παίκτης ο Ματαλών πάντως. Καλός παίκτης, ναι. Καλός παίκτης. Να είναι και με τη φανέλα του Ηρακλή αν έρθει, γιατί το κακό που γίνεται coach τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ είναι ότι παίρνουμε όσους μας έχουν κερδίσει. Και έρχονται στον Ηρακλή και δεν μπορούν να κερδίσουν από αυτούς που χάραμε την προηγούμενη χρονιά. Ναι, φοβερό. Δυστυχώς η ομάδα δεν έχει. Δηλαδή, βλέπεις εσύ ένα παιδοσφαιριστή που πέρυσι μας έκανε ζημιά και λες τον θέλω. Ναι. Και τον έχεις και είναι πολύ χειρότερος από αυτόν που έβλεπες πέρυσι ως αντίπαλος. Και λες τώρα. Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε όμως ότι φέτος η ομάδα θα ανέβει στην Α1. Μακάρι, το λέμε 8 χρόνια το περιμένουμε, 3 χρόνια το λέμε. Με τα λεφτά του κυρίου Δρακόπουλου. Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι και η χρονιά. Το παράδειγμα σου, coach, θα το χρησιμοποιήσω γιατί για τις άλλες ομάδες δεν με νοιάζει η ώρα για μπλε, με ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Τρελαινόμαστε πάρα πολύ με το άκουσμα της οποιαδήποτε είδησης. Εγώ, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει τον Γιάννη Ορφανό, τον Χ. Γιάννη Ορφανό, να τον βγάλω στον αέρα όταν έχει υπογράψει, όταν έχει ανακοινωθεί. Και όχι να το ρωτήσω, coach, θα υπογράψεις, coach, θα ανανεώσεις. Coach, θα συναντηθείς με τη διοίκηση, πώς τα πάμε. Είναι πολύ καλύτερο τώρα που τελειώνουν όλα να μιλάμε, γιατί είναι και το δεδομένο. Γιατί στη διαφορετική περίπτωση, φαντάζομαι, coach, συμφωνείς μαζί μου, δεν υπάρχει δεδομένο. Υπάρχει ένα θα και υπάρχει ένα αν. Ναι, ακριβώς, και με βγάζεις και από τη δύσκολη θέση στο να απαντάω αυτές τις υποθετικές ερωτήσεις. Οπότε τώρα που είναι χειροπιαστά αυτά τα πράγματα και είναι δεδομένα και έχουμε τελειώσει, ναι. Συνεχίζουμε για τέταρτη χρονιά ουσιαστικά. Είναι τέταρτη, ε. Είναι 3,5 μετά από το μισό με Χρήστο Πάτρα. Ναι, είναι 3,5. Ναι. Δηλαδή είναι αρκετός καιρός. Υπάρχει πλέον η διοίκηση του Ηρακλή έχει δείξει εμπιστοσύνη. Με εμπιστεύτηκε ουσιαστικά. Αν γυρίσω πίσω την πρώτη χρονιά, δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη της κάθε χρόνο. Και εγώ αυτό το πράγμα το εκτιμώ πάρα πολύ στον Ηρακλή και είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και έχουμε δείξει ότι η ομάδα βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά τα στοιχεία το οποίο με κάνουν και μένω στην ομάδα. Πόσο σπουδαίο είναι τώρα, το εκμεταλλεύομαι αυτό που μόλις είπες, πόσο σπουδαίο είναι να γνωρίζεις ότι η διοίκηση ξεκινά από σένα. Είναι αυτό, δηλαδή είναι μεγάλο υπόθεση. Εντάξει, αυτό λέω ότι δείχνει το πόσο εμπιστεύεται η διοίκηση σε μένα και ότι θέλουν να, άμα δεν, αυτό που συζητάγαμε, ότι θέλανε να ξεκινήσουν μαζί να κάνουμε το σχεδιασμό και όχι μόνοι τους. Είναι βασικό αυτό που λέω, δηλαδή το όχι μόνοι. Γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό ότι γίνονται σχεδιασμοί από ομάδες. Ναι, ότι θα σου φέρω εγώ αυτούς τους παίκτες και παίξε μπάλα εσύ. Οι διοικήσεις κάνουν το σχεδιασμό και οι προπονητές έρχονται μετά πάνω σε μια στιγμή. Αυτό το πράγμα εμείς είπαμε και προσπαθούμε να το χτίζουμε μαζί από την αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει και σύμπνοια μεταξύ μας. Και τα χνότα ταιριάζουν εδώ και 3,5-4 χρόνια. Ακριβώς. Και δεν δουλεύει κανένας μεμονωμένα, αλλά πάμε σε συνεργασία με τη διοίκηση. Και είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το ότι με εμπιστεύετε για ακόμα μια χρονιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, δεν χρειάζεται πλέον να το λέμε. Είναι μεγάλο σωματείο, είναι πολύ ιστορικός σύλλογος, οπότε η φανέλα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και το έδειξε και πέρυσι μετά όσα μικρά ή μεγάλα κατάφερε να πετύχει με τα όσα όπλα είχε στη διάθεσή του. Ακριβώς. Νομίζω ότι πέρσι φτάσαμε. Όχι, νομίζω. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι πέρσι φτάσαμε. Η ομάδα έπαιζε στα όρια της, έφτασε στα όρια της. Έφτασε να παίξει ένα τελικό κυπέλου. Και με budget, που λέμε ότι με budget το χαμηλότερο, ένα από τα χαμηλότερα μάλλον, όχι το χαμηλότερο, ένα από τα χαμηλότερα της κατηγορίας. Που δεν αποκλείεται να είναι τα δεδομένα και παρόμοια, μπορεί και πιο δύσκολα. Και τώρα να ανοίξουμε μια κουβέντα, έτσι να ενημερώσουμε, coach, και με την δική σου εμπειρία και τις πληροφορίες που έχεις για το τι Α1 θα τα περιμένουμε από εδώ και πέρα. Γιατί πέρυσι υπήρξε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που είχαν τα διαστημόπλια και όλοι οι άλλοι παλεύαν όπως μπορούσαν. Ο Ηρακλής με ένα από τα πιο χαμηλά. Τώρα προκύπτουν. Δεν ξέρω αν είναι διαστημόπλια, αλλά προκύπτουν και άλλες ομάδες με δύναμη. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός με χρήματα, που πάει και παίρνει αυτούς που παίρνει και το έδειξε και πέρυσι που σώθηκε. Όπως είναι η ΑΕΚ με χρήματα που ανεβαίνει και μπαίνει δυναμικά.
Και εδώ βλέπουμε μια κατάσταση για τον Ηρακλή που πάνω κάτω, σύμφωνα με τα όσα έχει μεταφέρει και η διοίκηση, αν δεν γίνει κάτι το τρομερό να έρθει για παράδειγμα ένας επενδυτής και να πει Γιάννη Ορφανέ, πάρε πέντε ξένους. Δεν περιμένω, αυτό το πράγμα δεν το περιμένω στον Ηρακλή. Θα είμαστε στα δύσκολα πάλι στο οικονομικό. Δεν θέλω να. Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Αλλά λέγοντας αυτά, όντως μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πολύ πιο δύσκολο από το περσίνο. Μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό και μια ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται οικονομικά εύρος στις δύο ομάδες. Βλέπουμε την ΑΕΚ έχει κάνει ήδη τρεις μεταγραφές, έχει ανακοινώσει και ακόμα είναι αρχές Ιουνίου και έχει ανακοινώσει ήδη τρεις ξένους. Και ο Παναθηναϊκός που όλοι ξέρουμε ότι έχει αναλάβει τον Ερασιτέχνη καινούριος πρόεδρος με χρήματα και ο οποίος έχει πει ότι θα υποστηρίξει οικονομικά πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό εμάς το έργο μας το κάνει δύσκολο φέτος. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πέρυσι. Εμάς που μας έχει ανοίξει η όρεξη για τετράδες, κύπελλα και τέτοια, έτσι. Ακριβώς. Το για να πεις οχτάδα, οκ. Αλλά ουσιαστικά για να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας, ναι. Αυτό το πράγμα έχει αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας. Και γι' αυτό γιατί έχουν μπει και άλλες ομάδες. Και πέρα από τη Σύρο και πέρα από την Κηφισιά, οι οποίες πάντα κάθε χρόνο παρουσιάζουν ένα άκρος ανταγωνιστικό. Παραδοσιακά, ναι. Παραδοσιακά, ακριβώς. Το ξέρουμε αυτό, φέτος πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα, αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να συμβεί. Καλώς ή κακώς, ο Ηρακλής δεν υπάρχει ένας επενδυτής, δεν υπάρχει ένας μεγάλο επιχειρηματίας. Ο Ηρακλής στηρίζεται σε μεμονωμένες προσπάθειες ανθρώπων που κάνουν, που δίνουν χρήματα από τον κόσμο, που και αυτός όσο μπορεί βοηθάει και το βόλιο, βοηθάει και διαρκεία, στα εισιτήρια, στο οτιδήποτε. Και το ποδόσφαιρο και το βοηθάνε. Μπάσκετ, όλα. Εντάξει, σίγουρα αυτό το ότι τρέχουμε, η διοίκηση προσπαθεί να τρέξει, να φέρει χορηγούς, να καλύψει το περσινό budget, γιατί όλες οι ομάδες έχουν κάποια ανοίγματα. Καμία ομάδα, και ακόμα και οι μεγάλες, δεν έχουν κλείσει ακόμα το περσινό budget. Μιας και το αναφέρεις, coach, να το σημειώσουμε εδώ, να θυμίσουμε μάλλον ξανά ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχε γίνει η συνέντευξη τύπου από τον κύριο Καλατζίδη από τη διοίκηση που είχε αναφερθεί σε ένα ποσό περίπου 48.000 ευρώ που είχε μέσα και το προπονητικό team. Προφανώς ναι. Για να ακούμε τον Γιάννη Ορφανό, για να έχουμε και Στέφανο Νανά ανανέωση, προφανώς έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό. Έτσι. Ναι, απλά το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό να ακριβώς. Σιγά σιγά τακτοποιούνται και όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες. Και των αθλητών που πρέπει να γίνει. Ναι. Ακριβώς. Των αθλητών με τη σειρά αρχίζουν και τακτοποιούνται. Εντάξει. Αλλά αυτό γίνεται με τεράστια προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και αυτό γιατί άμα μείνουμε στο ότι πέρσι φτάσαμε τελικό, φτάσαμε εκεί, φέτος για να το ξαναπετύχουμε αυτό το πράγμα με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, πολύ δυνατούς φέτος, δηλαδή έχουν εξοδέψει αρκετά χρήματα και από ό,τι λέγεται θα εξοδέψουν και ακόμα περισσότερα, για να κρατήσουμε τα κεκτημένα την είσοδό μας, την τετράδα, πεντάδα, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αλλά με σωστό σχεδιασμό και με τη διοίκηση και με τον κόσμο στο πλευρό, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αποδείξαμε και φέτος ότι δεν είναι το budget αυτό που κάνει πάντα τη διαφορά. Ναι, πολλές φορές αποδείχθηκε. Πολλές φορές αποδείχθηκε. Και αποδείχθηκε κάτι άλλο, ότι δεν κάνουν και οι ξένοι πάντα τη διαφορά. Και εδώ έρχεται η επόμενη ερώτησή μου. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να φέρει 4 ξένους, μπορεί η ΑΕΚ να φέρει 4 ξένους. Μπορεί ο Ηρακλής να έχει έναν με δύο, αλλά να είναι και καλύτερος. Δεν το ξέρουμε, γιατί ο ελληνικός κορμός του είναι τέτοιος που φαντάζομαι εμπνέει. Δεν είναι πανάκια οι ξένοι. Εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλούς ξένους. Ο Παναβοχαϊκός τερμάτισε φέτος στην 8η θέση, αν δεν κάνω λάθος, και άλλαξε περίπου στους 6 ξένους. Δηλαδή, χάθηκε. Αυτό λέω. Δεν είναι πανάκια οι ξένοι. Οι ξένοι μπορεί να σου κάνουν όντως. Δηλαδή, αν γίνει ένας, πολλά παιδιά μάλλον, πολλοί Έλληνες το φωνάζουν ότι δεν είναι χειρότερα από τους ξένους. Νομίζοντας ότι θα πάρουμε ένα ξένο, ότι πήραμε το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, ή πήραμε ένα παιχταρά. Όχι, και αποδεικνύεται στο τέλος ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος Έλληνας. Αυτή είναι η διαπίστωση δικιά μου, αλλά πάντα υπάρχουν κάπου που μπορεί να θέλεις όντως να κάνεις διαφορά και δεν μπορεί να καλυφθεί η ελληνική αγορά, δεν μπορεί να καλύψεις αυτό που θέλεις από την ελληνική αγορά, mm-hmm.
σίγουρα εκεί πέρα χρειάζεται η ενίσχυση ενός ξένου. Μην ξεχνάμε πέρσι ότι πέρσι που λέγαμε θα πάμε για άκρο σε ελληνικό και τελευταία στιγμή λόγω του ότι δεν βρίσκαμε τον μπορούσαμε να μας καλύψει, ναι. Ήρθε ο Μπάιρον Φέρκουσον, ο οποίος ήταν μια value for money για μας μεταγραφή. Χωρίς πάρα πολλά χρήματα έπαιζε, μας έπαιξε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό βέβαια πάντα οι ξένοι είναι και ένα λόγο στο τι χρήματα ξοδεύεις και το τι περιμένεις να πάρεις. Κότς, μιας και μιλάμε για αυτό και βάσει των κοινών αποφάσεων, γιατί όπως είπες νωρίτερα μαζί με τη διοίκηση παίρνουμε τις αποφάσεις για το στήσιμο της ομάδας, για τους παίκτες που θα έρθουν κτλ. Να υποθέσουμε ότι πάμε σε διατήρηση του ελληνικού κορμού και βλέπουμε μετά τις όποιες μεγάλες, μικρές πινελιές θα γίνουν για το ρόστερ. Θα χτιστεί, δεν βιαζόμαστε να χτίσουμε την ομάδα. Δηλαδή ναι. Πρέπει να χτίζεται η ομάδα βήμα προς βήμα. Προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά που μας ενδιαφέρουν εμάς. Ο κορμός ο δικός μας, ο ελληνικός, αυτός που, τα παιδιά που εμπιστευτήκαμε και όντως απέδωσε. Έχουμε ήδη κάποια παιδιά που είναι δικά μας ακόμα. Εντάξει. Θέλουμε να παραμείνουν κάποιοι από το βασικό κορμό. Εντάξει, δεν μπορεί να μείνουν όλοι οι παίκτες, ναι. Αλλιώς δεν θα κάναμε καμία διαφορά. Λογικό, ναι. Και στα κενά τα οποία εγώ διαπίστωσα ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εκεί να γίνουν οι διορθωτικές. Αλλά σκοπός μας είναι αρχικά ένας προς ένα, τα παιδιά που μας ενδιαφέρουν από πέρσι και που μας κάνανε τη διαφορά στο πρωτάθλημα, να παραμείνουν στην ομάδα. Κατανοητό. Και να ξεκινήσουμε από μία βάση και όχι από το μηδέν πάλι. Ναι. Επίσης κάτι σημαντικό και ένα πλεονέκτημα που έχουμε. Ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να χτίζουμε ξανά την ομάδα από το μηδέν. Υπάρχει ένας κορμός και μπορούμε αυτό να έγινε ξεκινήσουμε... πέρυσι, έτσι, το να φέρω μια εξάδα. Ναι. Ακριβώς, να παραμείνει αυτή και να ξεκινήσουμε από πιο ψηλή βάση και όχι από το μηδέν. Και σιγά σιγά πάνω σε αυτό με κάποιες προσθήκες να χτίζουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάπου την υπέρβαση, βρεθεί κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι και μας δώσουν κάποια χρήματα να κάνουμε μια υπέρβαση, ευχαρίστως θα μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει ο κορμός αυτός που συζητάμε. Μια ερώτηση που σκέφτομαι κάθε καλοκαίρι αν θα την κάνω, αλλά πάντα την κάνω με διαφορετικό τρόπο, είτε είσαι εδώ στο στούντιο είτε τηλεφωνικά, είναι για τους στόχους. Ξέρω ότι η απάντηση είναι οι δύο τελικοί, το ξέρω. Ξέρω ότι η απάντηση είναι οχτάδα και βλέπουμε. Και αυτό το ξέρω. Φέτος θα ακούσω κάτι διαφορετικό ή όχι? Είναι λίγο νωρίς να θέσουμε στόχους. Είναι νωρίς. Πραγματικά πολύ θέλω μάλλον, να δω. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλω πραγματικά να δω λίγο πώς θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι οι ομάδες, το τι θα... πώς θα γεμίσουν τα ρόστερ τους και μετά να έχω μια σαφή εικόνα για το τι θέλουμε και το πού θα στοχεύσουμε εμείς. Πάντα τελειώνοντας τα ρόστερ των ομάδων, αρχίζουμε και βάζουμε ένα στόχο. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Ξέρουμε ότι ακόμα δεν έχουν συγκροτήσει ομάδες, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Ναι. Αν δεν συγκροτήσουμε ομάδα, δεν μπορούμε να θέσουμε στόχο. Οπότε, επιθυμία να... θα εκφράσουμε πάντα αυτή την περίοδο, μάλλον παρά στόχο, έτσι. Εγώ η επιθυμία μου είναι να κρατήσουμε τα περσινά κεκτημένα. Δεν είναι άσχημο, για αρχή. Αυτή είναι η δικιά μου. Και βάσει δεδομένων θα είναι και πολύ επιθυμητό. Και κάθε χρονιά αυτό λέω, να προσπαθούμε να κρατάμε τα κεκτημένα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια επιθυμία που έχω. Τώρα, με την ολοκλήρωση του δικού μας ρόστερ και τον αντιπάλο μας, μετά θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πού ακριβώς θέλουμε να στοχεύσουμε και σε ποια θέση κοιτάμε όλοι. Θα κοιτάει όλη η ομάδα. Γιατί αυτό λέω. Όταν στοχεύουμε κάτι, το στοχεύουμε όλοι. Σωστά. Όλη η ομάδα πρέπει να βλέπουν το ίδιο. Από τον παίκτη, τον προπονητή, τη διοίκηση, το φροντιστή, το φυσιοθεραπευτή, όλοι. Έτσι όλοι πρέπει να έχουμε τον ίδιο στόχο. Να ευχηθώ ακόμα καλό... και δημοσιογράφοι. Ακόμα και δημοσιογράφοι. Ακόμα, ε. Ναι, βέβαια. Ναι. Και η ώρα για μπλε, τον ίδιο στόχο έχει, να το ξέρετε. Ναι, ναι. Δεδομένο. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Εντάξει, η ξεκούραση είναι τώρα, ναι. Το ξεκούραση, όπως θέλετε, σωματική, πνευματική... Υπάρχει περισσότερη σωματική... Η ξεκούραση, λιγότερη πνευματική. Γιατί καλή προετοιμασία μυαλού τότε. Καλή προετοιμασία ακριβώς. Μυαλού. Καλή προεργασία ακριβώς. Σε ό,τι έχετε αναλάβει από εδώ και πέρα. Και νομίζω πιο απελευθερωμένος και με την ανανέωση έτσι, του συμβολέου βαδίζετε και ακόμα πιο διαφορετικά. Ναι, ισχύει. Και εγώ να ευχηθώ ότι όλα θέλω να πάνε όλα καλά.
και ότι εύχομαι ότι και του χρόνου θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και στα ψηλά πατώματα της Α1. Προετοιμασίες τέτοια αργούμε, έτσι. Αργούμε, κοντά στα μετά τις 15 Αυγούστου. Πάντα. Το βόλε είναι από τα τρία μεγάλα, είναι το τελευταίο χρονικά που μας απασχολεί. Χρονικά, ναι, και αυτό γιατί μας το επιτρέπει το πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει πιο αργά από τα άλλα πρωτάθλημα. Σωστά. Coach, ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να σε καλά. Να σε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Γιάννης Ορφανός στην συνέντευξη, την πρώτη που δίνει εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, μετά την υπογραφή, μετά την ανανέωση, μετά την ανακοίνωση. Ανακοινώθηκε τις μέρες που δεν είχαμε εκπομπή και ο Στέφανος Ωνανάς. Επίσης, να του ευχηθούμε καλή δύναμη.